Επιστροφή πίσω στο δελτίο ειδήσεων του Contra Channel και να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Νοτιού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Καλιάνο. Κύριε Καλιάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο ειδήσεων. Να σας ρωτήσω κύριε Καλιάνο, έβλεπα την Τετάρτη τον Πρωθυπουργό στην Κοζάνη, στα εγγένεια της μεγάλης αυτής επένδυσης των ΕΛΠΕ με φωτοβολταϊκά στην περιοχή. Τον άκουγα μάλλον για την ακρίβεια να μιλάει για την αύξηση της παραγωγής λιγνίτη κατά 50% στη χώρα και για διατήρηση των μονάδων, τόσο της καινούργιας μονάδας όσο και κάποιων μονάδων παλαιότερων αλλά με σύγχρονη τεχνολογία, όπως η Μελίτη για παράδειγμα, στο σύστημα μέχρι το 28. Και αναρωτιόμουν, ο Πρωθυπουργός πριν από 1,5 μήνα στη Βουλή, ο ίδιος είχε πει, κατηγορώντας τότε την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτη είναι σχεδόν ίδιο στην τιμή με το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο. Τι άλλαξε μέσα σε 1,5 μήνα τώρα και επιστρέφουμε στο λιγνίτη, κύριε Καλιάνο? Έχουμε, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, για να καταλάβουν και οι διευθυντές μας τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή το αέριο είναι πολύ πιο ακριβό από τα πάντα. Λόγω της ενεργειακής κρίσης, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε μια κρίση η οποία επηρεάζει όλη την Ιφίλιο, όχι μόνο την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα, προφανώς, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Ο λιγνίτης λοιπόν, εκεί θέλω να σταθώ, δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Προφανώς και συνέχισε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι μια παλιά διαδικασία, μια διαδικασία η οποία χρειάζεται ανανέωση. Πώς θα ανανεωθεί? Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκεί θέλουμε να πάμε. Ναι, κύριε Καλιάνο, μου συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο λιγνίτης είχε φτάσει πριν από 2-3 μήνες να συμβάλλει στο σύστημα κατά 5%. Μπορεί να μην σταμάτησε, αλλά ήταν πάρα πολύ χαμηλή η συμβολή του και αυτό ήταν απόφαση κυβερνητική, δεν ήταν απόφαση κάποιου άλλου. Προσπαθεί να εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπολίτευση και άλλα κόμματα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, τη διαπολίτευση μέσα στη Βουλή, ότι ευθύνεται η μείωση της παραγωγής του λιγνίτη για την αύξηση των τιμών στο ρεύμα, της ενέργειας γενικότερα. Ναι. Δεν ισχύει κάτι. Τότε γιατί ξαναεπιστρέφουμε πίσω στο λιγνίτη τότε, αφού δεν ευθύνεται? Επιστρέφουμε σε ένα ποσοστό στο λιγνίτη μέχρι να ισορροπήσει λίγο η κατάσταση, γιατί πάντα γιατί. Είναι στην άποψή μας. Θα σας πω, πάντα είναι στην άποψή μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εντάξει, αυτό συμφωνούμε όλοι, αλλά αν η τιμή είναι ίδια όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 1,5 μήνα, γιατί επιστρέφουμε τώρα στο λιγνίτη? Επιστρέφουμε το. Καταρχάς, συνεχίζουμε την πορεία μας όπως ακριβώς το έχουμε ξεκινήσει. Ο λιγνίτης μέχρι το 2025, 2026, 2027, 2028 το πολύ θα έχει σταματήσει. Εντάξει, αυτό είναι άλλου είδους. Άλλη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και πρέπει να σας πω επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις ο λιγνίτης είναι και πιο ακριβώς και από το αέριο. Ωραία, γιατί επιστρέφουμε λοιπόν πίσω στο λιγνίτη? Επιστρέφουμε, συνεχίζεται η παραγωγή του λιγνίτη. Αυξάνουμε τέλος πάντων τη συμβολή του λιγνίτη στο σύστημα. Ωραία. Γιατί? Για να ρίξει τις τιμές, δεν το κάνουμε, κύριε Καλιάνο? Κοιτάξτε, όχι, δεν θα ρίξει τις τιμές όπως πιστεύουν κάποιοι. Δηλαδή, το να μπούμε στη διαδικασία να δουλέψουμε full με λιγνίτη αυτή τη στιγμή για να παράγουμε. Full δεν μπορούμε, κύριε Καλιάνο, δεν γίνεται. Δεν θα πέσουν οι τιμές του ρεύματος στο 50% σε σχέση με αυτές τις τιμές που έχουμε τώρα. Αυτό είναι ένα ψεύδος το οποίο ακούγεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Χατζηνικόλα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή μέχρι να ισορροπήσουμε, γιατί έχουμε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος, μακάρι να γίνει αύριο το πρωί, όλοι μας το θέλουμε, στην Ουκρανία, μέχρι να ισορροπήσουμε λοιπόν και να εναρμονιστούμε πιο φυσιολογικές συνθήκες σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ρεύματος, τότε, παραγωγή ενέργειας, συγγνώμη, κύριε Χατζηνικόλα, μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα θα συμβάλλουμε και λίγο με το λιγνίτη. Ναι. Για ισορροπία περισσότερο και όχι ότι θα έρθει ο λιγνίτης και θα μας σώσει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν το έβλεπε, για παράδειγμα, από προσωπικό καπρίτσιο ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο παρελθόν και που του το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το κάνει. Ναι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλω λίγο να βάζουμε τα πράγματα. Πάντως, κύριε Καλιάνο, να σας πω κάτι. 79% αύξηση στην ενέργεια δεν έχει καμία χώρα στην Ευρώπη. Παρότι εσείς λέτε ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες, φαίνεται ότι στην Ελλάδα η αύξηση είναι αρκετά μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Και θα αναζητεί κάποιος τους λόγους για τους οποίους εμείς θα πρέπει να έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, στο ρεύμα. Κύριε για ποιο λόγο? Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν αύξηση, αλλά όχι 79%, κύριε Καλιάνο. Καμία χώρα δεν έχει 79%. Άλλες έχουν 69%, άλλες έχουν 75%, άλλες 73%. Γιατί εμείς είμαστε πρωταθλητές αυτό? Δεν είμαστε πρωταθλητές, κύριε Καλιάνο. Είμαστε, κύριε Καλιάνο. Είμαστε. Αυτό το οποίο λέτε ότι είμαστε πρωταθλητές στις τιμές δεν ισχύει. Στις αυξήσεις, όχι στις τιμές.
στις αυξήσεις. 79% αύξηση στο ρεύμα δεν είχε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χατζηνικόλα, εγώ προσωπικά εσάς σας εμπιστεύομαι πολύ ως δημοσιογράφοι και έχετε πάρα πολύ καλό ρεύμα. Δεν θα έλεγα αυτό τέτοιο πράγμα, δεν ίσχυε, κύριε Καλιάνο. Αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πρωταθλητές αυξήσεις στην ενέργεια, στο ρεύμα κτλ. Δεν ισχύει. Αυτό το 79%, κύριε Καλιάνο. Υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία. Υπάρχει κράτος που έχει πάνω από 79% αυξήσει στο ρεύμα. Υπάρχουν κράτη που έχουν πάνω από 79%. Ποιο είναι αυτό, κύριε Καλιάνο, εγώ δεν το ξέρω. Όσο και να έψαξα, δεν βρήκα τέτοιο κράτο. Εσείς με πάτε τώρα σε κάποιες περιοχές όπως για παράδειγμα στην Ιππειρική Χερσόνησο, όπου είναι όχι κράτη τα οποία. Όχι, στα 26 υπόλοιπα, 26 κράτη-μέλη σας πάω, κύριε Καλιάνο. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικόλα, ότι θα αξιοποιήσουμε σωστά όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στους Έλληνες πολίτες. Ουσιαστικά αυτό πρέπει να μείνει στο τέλος. Αυτό πρέπει να μείνει στους Έλληνες πολίτες. Ότι εμείς θα μείνει, αν φτάσει στο πορτοφόλι, θα μείνει. Δεν είναι χάριστοι οι Έλληνες πολίτες. Ασφαλώς. Αλλά να φτάσει όμως. Η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για τη ΔΕΗ. Ότι είναι κερδοφόρα επιχείρηση και δεν κάνει τίποτα κυριακό μισθωτάξη. Σας πληροφορώ ότι η ΔΕΗ έχει δώσει στους Έλληνες πολίτες πίσω τα χρήματα ήδη σχεδόν τα οποία έχει βγάλει αυτό το χρονικό διάστημα. Πώς τα έχει δώσει? Με τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση η ΔΕΗ. Κάτι το οποίο λέγεται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, κύριε Καλιάνο, μην παίξουμε με τους αριθμούς. Επιδότηση στον τριπλασιασμό του λογαριασμού κάνει. Αν πάρεις δηλαδή ένα λογαριασμό από 100 ευρώ και τον κάνεις 500, κάνεις και μια επιδότηση 100 ευρώ και τον πας στα 400, δεν θα καταλάβει και πολλά ο Έλληνας πολίτης. Πολλές φορές είναι καλό, και εγώ σας το λέω και σαν άνθρωπος που ασχολείται με τους αριθμούς ως μαθηματικός. Πολλές φορές είναι καλό να ασχολούμαι με τους αριθμούς. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ έχει κέρδη περίπου στα 750 εκατομμύρια, τα 800 εκατομμύρια τα έχει επιστρέψει στους Έλληνες πολίτες με τη μορφή επιδοτήσεως στους λογαριασμούς τους για να αναχαιτήσουμε, εν πάση περιπτώσει, και όχι να εκμηδενήσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο μας έχει επηρεάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικόλα, με τις επιδοτήσεις. Και να κλείσουμε αυτές, με αυτό, κύριε Καλιάνο. Με τις επιδοτήσεις αυτές, με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να ανακόψουμε αυτό το φοβερό κύμα ακρίβειας το οποίο επηρεάζει την ενέργεια, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τους πάντες. Η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες πολίτες, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο ρότα και να. Τώρα μην μας πείτε να κλείσουμε το διακόπτη κι εσείς. Όχι, μην το κάνετε αυτό τώρα. Εγώ τα ακούω αυτά και γελάω, κύριε. Μην μου πείτε κι εσείς να κλείσουμε τα θερμοσύμφωνα τώρα. Αυτές είναι ιδέες οι οποίες είναι εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Δεν τι έλεγα εγώ. Ο κύριος Κρέκας τις έλεγε, κύριε Καλιάνο. Εγώ δεν ξέρω τι τις έλεγε. Πώς δεν ξέρω, εγώ σας λέω. Ο κύριος Κρέκας τις έλεγε. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Κρέκας λέει να κλείσουμε τους διακόπτες. Το θερμοσύμφωνο. Αν λέει, για παράδειγμα, να κάνουμε μια μικρή οικονομία, αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είναι λίγο δύσκολα, εκεί να το δεχτώ. Δεν θα έλεγε ποτέ ο υπουργός ο αρμόδιος κλείστε τους διακόπτες. Ευχαριστούμε, κύριε Καλιάνο. Με το κερί. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Τελειώνοντας, κύριε Χατζηνικόλα, ένα δευτερόλεπτο. Είμαστε δίπλα στους Έλληνες πολίτες, είμαστε δίπλα στους οικονομικά κυρίως ασθενέστερους, οικονομικά ασθενέστερους πολίτες αυτής της χώρας, και με τις κινήσεις που θα κάνουμε θα είμαστε από πάνω τους και θα δίνουμε επιδοτήσεις και θα προσφέρουμε ό,τι λεφτά χρειάζεται για να μπορέσουμε να οροτοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Να τις κάνετε όμως σύντομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Όλοι μαζί, όχι μόνο μόνοι μας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο Δελτίο.